Σκηνικό Αυγούστου με τους 38 μετανάστες που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στον Εύρο, επιχείρησαν να στήσουν ξανά οι Τούρκοι. Αυτή τη φορά σε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς η ενημέρωση που σήμανε κατάσταση συναγερμού στις ελληνικές αρχές αφορούσε την παρουσία 400 ανθρώπων σε νησίδα εντός της ελληνικής επικράτειας. Από την επιτόπια έρευνα, ωστόσο, δεν βρέθηκε κανείς. Χθες έγινε πανικός κάτω ότι υπήρχαν εδώ πέρα. Ήρθε όμως η χωροφυλακή, ήρθε εδώ πέρα και δεν βρήκε κανέναν δηλαδή. Στρατός και αστυνομία μέρα και νύχτα περιπολούν ανάμεσα σε Μάνδρα, Λάβαρα, Κυσάριο και Αμόριο, περιοχές που αποτελούν πέρασμα για τους μετανάστες. Είχε πολύ αστυνομία κάτω στο ποτάμι. Δεν ξέρω τώρα, περνάει κόσμος, δεν περνάει. Οι Τούρκοι έστειλαν ακόμη και συντεταγμένες, σύμφωνα με τις οποίες εκατοντάδες μετανάστες είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα του Εύρου. Η κινητοποίηση αστυνομίας σε ΜΑΚ και συνοριοφυλάκων ήταν άμεση, δίχως ωστόσο να εντοπιστεί κάποιος στην περιοχή. Έχουμε λοιπόν νέους τακτικισμούς. Αυτό φοβόμαστε, γιατί μπορεί να είναι μια τακτική που μπορεί να δημιουργήσει διπλωματικό ή και θερμό επεισόδιο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι μετανάστες ακολουθούν τις διαδρομές που τους υποδεικνύουν οι διακινητές και προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα από σημεία του Εύρου όπου δεν υπάρχει φράχτης. Καθημερινές είναι οι αποτροπές εισόδου αλλά και οι συλλήψεις από τις ελληνικές αρχές. Εικόνες καθημερινές πλέον κοντά στα σύνορα του Εύρου που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς η Τουρκία εργαλειοποιεί με κάθε τρόπο το μεταναστευτικό και επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες έντασης. Οι διακινητές, όπως βλέπετε στις εικόνες, προμηθεύουν τους μετανάστες με πλαστές ταυτότητες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στα κόκκινα, βλέπουμε συνεχόμενες προκλήσεις των Τούρκων και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα το φτάσουν. Δεν μας ανησυχεί, υπομονή, ψυχραιμία. Οι επιχειρήσεις των μεικτών κλιμακίων, ενόπλων δυνάμεων και συνοριοφυλάκων συνεχίζονται κατά μήκος των συνόρων του Εύρου με αμύωτο ρυθμό.